Κύριε Μενταξά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας. Έρχεστε από περιοδεία. Καλησπέρα, κύριε Μαρκοπούλη. Καλή επιτυχία, καλή προσωπική επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε αρχικά να μας δώσετε λίγο το κλίμα των περιοδιών. Έχετε γυρίσει την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου πολιτεύεστε με τον Γιώργο Μανατίδη σε αυτές τις εκλογές. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, 8 ημέρες πριν τις εκλογές? Κατά την ταπεινή μου άποψη, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Πάντου μας υποδέχονται με θετικά σχόλια και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την επόμενη Κυριακή, για τις 8 Οκτωβρίου. Από την πρώτη Κυριακή? Αυτό θα το κρίνει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα του συνδυασμού σας και βέβαια να σταθούμε στα σχέδια του Λίσανδρου Μεταξά για την επόμενη μέρα. Πού επικεντρώνεται το σχέδιο του Γιώργου Αμανατίδη για τη Δυτική Μακεδονία, που πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει μπει σε απολιγνητοποίηση και μιλάμε πλέον για τη μεταλιγνίτη εποχή με νέα δεδομένα, καθώς η ΔΕΗ ήταν μόνο καλλιέργεια στην περιοχή μας, που σημαίνει έχει αλλάξει και το τοπίο και έχει αλλάξει γενικότερα και η φορά πλεύσης της Δυτικής Μακεδονίας? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μαρκοπούλου, την απολιγνητοποίηση τη ζούμε πάνω από 10 χρόνια αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και γι' αυτό το λόγο το σχέδιό μας βασίζεται πάνω σε αυτήν. Το σχέδιό μας βασίζεται ώστε να μην φύγουν άλλοι νέοι από τη Δυτική Μακεδονία. Και όχι να μην φύγουν, εάν μπορέσουμε και να το καταφέρουμε, αυτός είναι ο στόχος μας, να γυρίσουν πίσω και οι νέοι οι οποίοι μετανάστευσαν από τη Δυτική Μακεδονία. Το σχέδιό σας περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να επιστρέψουν οι νέοι στην περιοχή. Το σχέδιό μας κινείται σε δύο τομείς. Ο ένας ο τομείς ότι πρέπει να αναπτύξουμε κι άλλο τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι σε μερικά κομμάτια επαγγελματικός. Θέλουμε να τον κάνουμε επαγγελματικό σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, οι νέοι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα να μην χρειάζεται για να βγάλουν το κατάλληλο εισόδημα να πρέπει να καλλιεργήσουν τεράστιες εκτάσεις. Ένας ακόμα σχεδιασμό μας είναι η μεταποίηση. Γιατί ξέρετε, η μεταποίηση δίνει υπεραξία στο προϊόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ λίγες μεταποιητικές εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία. Και ο τρίτος άξονας, που είναι η άποψή μου, είναι ότι η περιοχή μας ήταν και θα συνεχίσει, εάν το καλλιεργήσουμε, να είναι μια βιομηχανική περιοχή. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επωφεληθούμε στη Δυτική Μακεδονία από την απολιγνητοποίηση, έτσι ώστε να έρθουν νέες επιχειρήσεις εδώ, που είναι βάσει το σχέδιο της κυβέρνησης. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες, αλλά εάν δεν τρέξουμε εμείς, δεν θα γίνει τίποτα. Και υπάρχει το παράδειγμα της Μεγαλόπολης. Η Μεγαλόπολη και αυτή ζει την απολιγνητοποίηση, αλλά είναι πολλά βήματα μπροστά από εμάς, γιατί υπήρχε ένα σχέδιο όταν άρχισε να γίνεται απολιγνητοποίηση. Εδώ δυστυχώς από τους τοπικούς φορείς δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Η Μεγαλόπολη ήταν έτοιμη. Σημαίνει αυτό ότι δεν συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις οι τοπικοί φορείς και ήταν όλα καθαρά θέμα Υπουργείου. Θέμα κυβέρνησης, να το πω καλύτερα. Μάλλον δεν συμμετείχαν γιατί δεν θέλαν να συμμετέχουν. Γιατί δεν γίνεται σε μια περιοχή να συμμετέχουν και στην άλλη να μην συμμετέχουν. Άραγε, ποιος φταίει? Κατά την ταπεινή μου άποψη, φταίει αυτός που δεν ζήτησε να συμμετάχει. Ή δεν είχε έτοιμο το πρόγραμμα. Στη Μεγαλόπολη είχαν έτοιμο πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πολυπονήσου. Εδώ δεν χρησιμοποίησαμε αυτόν τον πανεπιστημιακό φορέα που έχουμε, που είναι ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το πανεπιστήμιο μας, της Δυτικής Μακεδονίας. Εσείς την επόμενη ημέρα, αν σας επιλέξει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε το σχέδιο και παράλληλα να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου αυτού στα πλαίσια πάντα και της απολιγνητοποίησης? Κοιτάξτε να δείτε. Εάν εκλεγούμε, το μοναδικό στοίχημα που έχουμε να κάνουμε είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε στις μακέτες. Ο κόσμος κουράστηκε από λόγια. Και γι' αυτό, άμα δείτε, συνέχεια αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Μόνο όσοι κάνουν πράξεις θα έχουν μέλλον. Όποιος δεν κάνει, δεν θα έχει μέλλον. Κύριε Μεταξά, εσείς είστε επιχειρηματίας, δραστηριοποιείστε στην περιοχή. Τι θα πούμε σε ένα νέο που θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση στην περιοχή
είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί το ζούμε όλοι, κύριοι επιχειρηματίες, για να ξεκινήσεις το επιχειρήν, χρειάζονται το λιγότερο 4 με 5 χρόνια και αν θες να μπεις και στον αναπτυξιακό, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες προκειμένου και ενδιαφέρον να υπάρχει ώστε κάποιοι να επενδύσουν στην περιοχή, αλλά να μην μας ξεπερνάνε και τα γεγονότα, γιατί μετά από 5-6 χρόνια κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί και πώς θα είναι τα δεδομένα. Πάλι μιλάτε για προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες, δεν θα μας ξεπεράσει κανένα γεγονός. Εάν δεν είναι και συνέχεια σχεδιάζει σχέδια επισχεδίων και μακέτες επί μακετών, δεν θα είναι έτοιμη. Σε ένα νέο που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή, θα τον έλεγα ότι μακάρι να το κάνει. Εμένα, εγώ είμαι και λίγο ρομαντικός, θέλω να μείνουμε στην περιοχή μας. Ότι θέλει πολύ αγώνα αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή είμαι και αισιόδοξος, θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται και θεωρώ ότι τα καλύτερα για τη Δυτική Μακεδονία έρχονται στο τιμόνι με τον Γιώργο Μανατίδη. Ο Λίσανδρος Μεταξάς, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, ασχολείστε πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση, έχετε μία πορεία στα κοινά, γραμματέας στη ΔΕΠ και τώρα για πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση. Δεν ασχολούμαι πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Με το δεύτερο βαθμό έχω ξαναβάλει υποψήφιος, δεν έχω εκλεγεί. Ποιον ήσασταν υποψήφιος? Με τον κύριο Κασαπίδη. Με ποιον ήταν αδιάβαστη? Είμαι πρώτος πλαχών στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και τι άλλαξε σήμερα επιλέγετε τον Γιώργο Μανατίδη? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που άλλαξε είναι ότι από το προηγούμενο ψηφοδέλτιο μόνο το 30%, ούτε το 30%, το 20% το ξανακατεβαίνει. Αυτό ήταν η κακή διαχείριση σίγουρα ως τις προσωπικότητές μας. Ως προς τον προηγούμενο συνδυασμό που ανήκαμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που άλλαξε είναι ότι βλέπουμε ένα καλύτερο μέλλον για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την Δυτική Μακεδονία, στον κύριο Μανατίδη. Θεωρούμε ότι τα πράγματα δεν προχώρησαν όπως έπρεπε να προχωρήσουν γρήγορα με τον προηγούμενο συνδυασμό και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ. Είμαστε καθαρά για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Σας διέγραψε η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Έχω παραιτηθεί από πρόεδρους. Αλλά είμαι κανονικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένετε Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως. Την Τετάρτη... Εάν υπάρχει κάπου μέτρος της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στην περιοχή, αυτά τα 2 χρόνια που ήμουν πρόεδρος και τα προηγούμενα 3 χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος, άμα θέλουμε, σε όποια ζυγαριά θέλουν, εγώ μπορώ να πάω να ζυγιστώ, άμα κάποιος θεωρεί ότι εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία, θα βγουν όλοι ελιποβαρείς. Ότι δεν καθόμαστε να διατυμπανίσουμε τι έχουμε κάνει και τι έχουμε προσφέρει, είτε από προσωπικό χρόνο, είτε από προσωπικά χρήματα, είτε από προσωπικά χιλιόμετρα που κόψαμε, όχι για κάποιο συγκεκριμένο βουλευτή, όπως μερικοί άλλοι νομίζουν ότι είναι Νέα Δημοκρατία επειδή τρέχουν για ένα συγκεκριμένο βουλευτή. Εμείς τρέχαμε για την παράταξη και θα ξανατρέξουμε για την παράταξη. Και όλους αυτούς που σήμερα διατυμπανίζουν ότι είναι πιο Νέα Δημοκρατία από εμάς, περιμένω να τους δω την επόμενη μέρα. Όταν δεν θα έχουν, ας πούμε, κάποιον υποψήφιο βουλευτή, να δω πόσο θα τρέξουν ή πόσο θα αφιερώσουν χρόνο ή χρήματα για την παράταξη. Κύριε Μεταξά, εσείς διαφωνείτε με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την περιοχή και αυτό που σχεδιάζει για την μεταλιγνητή εποχή? Δεν διαφωνώ. Και θεωρώ ότι δεν διαφωνεί ο κύριος Μανατίδης. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία για την περιοχή, για να υλοποιηθεί, χρειάζεται στο τιμόνι ανθρώπους που έχουν όραμα και είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες. Γιατί η απολυντοποίηση που ζούμε είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το τονίζω, τη ζούμε χρόνια τώρα. Δεν έχει βοηθήσει κανένας την κυβέρνηση για να έρθει εδώ κάτι το οποίο θα μετριάσει τη ζημιά που κάνει αυτή τη στιγμή η απολυντοποίηση. Ενώ στη Μεγαλόπολη, το τονίζω, έχει γίνει. Και έχει γίνει σε συνδυασμό της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ δεν γίνεται η κυβέρνηση στο ένα μέρος να τα πηγαίνει καλά και στο άλλο όχι. Οπότε η κυβέρνηση τα πηγαίνει καλά. Το πρόβλημα είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή πρέπει να τρέξουν πιο πολύ τα πράγματα από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Εσείς είστε έτοιμοι να το υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα και θα κινηθείτε πάνω στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα κινηθούμε πάνω στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την περιοχή και θα είμαστε σε συνεργασία με την κυβέρνηση για την περιοχή.
Εμάς πάνω απ' όλα είναι ο τόπος μας. Ό,τι είναι θετικό για τον τόπο μας, είμαστε θετικοί κι εμείς. Κύριε Μεταξά, επειδή απαντάτε σε όλα και δεν έχετε και κανένα πρόβλημα και άλλωστε συνεργαζόμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε και σε debate και σε ανοιχτές συζητήσεις εδώ στην τηλεόραση, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Λίσανδρο Μεταξά αν θα πάει την Τετάρτη στην συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με στελέχη στην περιοχή. Έχετε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έχει συνάντηση με στελέχη, έχει ανοιχτή συνάντηση κάπου. Εάν, αυτή τη στιγμή είμαστε απλά μέλη, είμαι απλό μέλος. Εάν κάπου έχει ανοιχτή συνάντηση με απλά μέλη, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εάν έχετε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μέχρι να δούμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, θα δούμε μετά αν έχει ανοιχτή συνάντηση ή όχι. Προς το παρόν, εγώ δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση. Σήμερα συναντηθήκατε με τον κύριο Παπαθανάση που είναι στην περιοχή? Όχι, ήμουν σε περιοδία με τον κύριο Αμανατίδη. Διαφορετικά, αν είχατε χρόνο, θα είχατε τη δυνατότητα να τον δείτε και να συζητήσετε και να του θέσετε τα ζητήματα που σήμερα απασχολούν την περιοχή? Μα σας το ξαναείπα, πάνω απ' όλα είναι ο τόπος μας. Δεν είμαστε, εμείς δεν θέλουμε να απολώσουμε το κλίμα. Αυτό γίνεται από την απέναντι μεριά. Η απέναντι μεριά βάζει και λέει ποιος είναι πιο Νέα Δημοκρατία ή ποιος είναι πιο καθαρός. Εμείς το μόνο θέμα που θέτουμε είναι ποιος μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα τα πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για ένα καλύτερο μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε με οποιονδήποτε κυβερνητικό στέλεχος θα καθόμουν και συζητούσα. Έχω συζητήσει άπειρες φορές και έχω άριστη σχέση με τα περισσότερα. Όταν σας λένε κύριε Μεταξά Αντάρτη, πώς νιώθετε? Πραγματικά κύριε Μαρκοπούλου. Έτσι σας αποκαλούν. Αδιαφορώ. Αν λένε για σένα, λένε είναι καλό. Σε κάνω διαφήμιση. Πάμε λίγο τώρα να δούμε σχετικά με τις συναντήσεις που έχετε με τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπου πολιτεύεστε. Τι σας λένε κυρίως σε αυτές τις επαφές? Βέβαια, είχατε συναντήσεις τα τελευταία 4 χρόνια και συνεχώς δεν σταματήσατε. Το πρόβλημα... Τι θέλουν ακριβώς? Το πρόβλημα της περιοχής είναι ότι δεν βλέπουν αύριο. Είμαστε από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα που δεν βλέπουν αύριο. Δεν είμαστε μοναδική επαρχία. Άμα εξαιρέσει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είναι επαρχία. Και βλέπεις ότι σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές βλέπεις ένα αύριο. Εδώ είμαστε η μοναδική περιοχή που δεν βλέπεις ένα αύριο. Οπότε θα το ξανατονίσω. Δεν γίνεται σε αυτό να ευθύνεται η κυβέρνηση. Σε αυτό ευθύνεται η τοπική αυτοδιοίκηση για το ότι δεν βλέπεις αύριο. Εγώ, αν είχαμε την Πέντε εδώ, θα προκαλούσα ένα συνάδελφό μου να με πει ποια είναι η μοναδική περιοχή που αυξάνει τα παιδιά της στη Δυτική Μακεδονία αντί να τελατώνει. Για να δούμε πόσο γνωρίζοντες των πραγμάτων είναι. Γιατί εμείς είμαστε. Παρ' όλα αυτά, και υπάρχει λόγος εκεί που αυξάνονται τα παιδιά, στη μοναδική περιοχή. Δεν θέλω να σας πω σε ποια, κυρία Μαρκοπούλου, για να το ρωτήσετε σε έναν συνάδελφο του απέναντι συνδυασμού. Για να δούμε τι θα σας απαντήσει. Και για ποιο λόγο αυξάνονται σε την περιοχή. Υπάρχει ένας λόγος. Και ο λόγος που υπάρχει είναι γιατί εκεί έχει κάνει κάτι καλά η κεντρική κυβέρνηση. Μπορούσε να έχει κάνει καλά, αυτό να γινόταν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ο λόγος όμως που δεν γίνεται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σας ξαναείπα, δεν είναι ούτε η κακιά Αθήνα, ούτε το κακό κέντρο των Αθηνών που λένε μερικοί. Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχαν γρήγορα βήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με άλλες επαρχιακές περιφέρειες. Κύριε Μεταξά, εγώ θα επιμείνω και θα κάνω λίγο και το σύνορο του διαβόλου, αν θέλετε. Οι αυτοδιοικητικοί από την πλευρά τους λένε ότι δεν έχουν αρμοδιότητες να προχωρήσουν πράγματα και μέχρι εκεί. Είναι δηλαδή, θέμα δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, έχει έρθει εδώ κύριε Μαρκοπούλου αυτοδιοικητικός και έχει πει ότι αυτός δεν κάνει τίποτα, απλά εκτελεί εντολές, δηλαδή είναι σκιάκτρο. Αν έχει πει αυτό, δεν μπορώ να βρω ούτε έναν λόγο που κατεβαίνει υποψήφιος. Αυτό δεν πρέπει να το ρωτήσετε σε μένα, κύριε Μαρκοπούλ. Πρέπει να το ρωτήσετε σε ένα συνυποψήφιό μου. Γιατί αφού θεωρεί ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα κατεβαίνει υποψήφιος? Ποιος είναι ο λόγος? Ναι, να προσθέσω και κάτι ακόμη στην ερώτησή μου. Τελικά είναι θέμα αρμοδιοτήτων ή θέμα διεκδικήσεων προκειμένου η περιοχή και να πάρει και να στηριχθεί? Γιατί και με το σεισμό οι νομάρχες της περιοχής δεν είχαν αρμοδιότητες, λέω εγώ, αλλά βούτυξαν στην κυριολεξία στα βαθιά νερά. Για να πάρεις αρμοδιότητα, κυρία Μαρκοπούλου, πρέπει πρώτα να διεκδικήσεις. Εάν δεν διεκδικήσεις, δεν θα δώσει κανένας καμία αρμοδιότητα. Εάν εσύ πας στο σπίτι σου και κοιμάσαι ήσυχος και δεν διεκδικείς για το καλύτερο της Δυτικής Μακεδονίας, δεν υπάρχει περίπτωση να σε δώσει κανένας καμία αρμοδιότητα.
Και τώρα εντάξει, αυτό που θα ρωτήσω είναι καινότυπο, αλλά πρέπει έτσι να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Γιατί οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να ψηφίσουν Λίσανδρο Μεταξά? Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δραστηριοποιείται πάρα πολύ στην περιοχή. Θέλω να μείνω στην περιοχή. Αγαπάω την περιοχή. Έχω τις κατάλληλες γνώσεις, θεωρώ. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ ότι πρέπει να με ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της ΠΕ Κοζάνης, εάν θα μας ψηφίσουν ή όχι. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να γίνει, εγώ θα μιλήσω για μένα προσωπικά, εμείς πάλι θα είμαστε πρώτοι σε όποια διεκδίκηση και θα είμαστε πρώτοι στο αύριό μας. Εμάς μας ενδιαφέρει το αύριο του τόπου, ό,τι και να γίνει. Και θα γυρίσετε πρόεδρος στη ΔΕΠ την επόμενη μέρα των εκλογών? Αυτό δεν είναι η ερώτηση που πρέπει να τη ρωτήσετε σε μένα. Πού να τη ρωτήσω, πού να θέσω το ερώτημα? Αυτό εδώ είναι στη γραμματεία του οργανωτικού. Εγώ σήμερα είμαι απλός μέλος. Και πριν απλό μέλος ήμουν, άσχετα που είχα μια ιδιότητα. Εμείς είμαστε στρατιώτες. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας και καλή επιτυχία, κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκοπούλου. Να είστε και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Γεια σας.